Ξεκινάμε. Μέρος πρώτον. Τι παίζαν χθες τα μέσα, τα κεντρικά και κυρίως τι έλεγαν Έλληνες κορυφαίοι επιστήμονες. Η τρίτη δόση εμβολίου εξουδετερώνει τη μετάλλαξη όμικρον. Δηλώσεις του Διευθύνοντα Σύμβουλου της Pfizer, Albert Bourla. Μία ενισχυτική δόση του εμβολίου Pfizer για την COVID-19 φαίνεται να παρέχει ισχυρή προστασία έναντι της μετάλλαξης όμικρον, σας διαβάζω από τα ελληνικά μέσα πρώτα, όπως ανακοινώνουν οι εταιρείες και για την ακρίβεια ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer, Albert Bourla. Αποτελέσματα εργαστηριακής μελέτης δείχνουν ότι μια τρίτη δόση του εμβολίου παρέχει παρόμοιο επίπεδο εξουδετερωτικών αντισωμάτων στην όμικρον, συγκρίσιμο με δύο δόσεις κατά του αρχικού κορονοϊού και άλλων παραλλαγών που έχουν εμφανιστεί. Οι εταιρείες ταυτόχρονα δήλωσαν ότι έχουν προκαταρκτικά αποτελέσματα με ευρήματα που καταγράφηκαν λεπτομερώς σε δελτίο τύπου και τα πλήρη δεδομένα δεν έχουν γίνει ακόμη διαθέσιμα σε άλλους επιστήμονες για εξονυχιστική εξέταση, σύμφωνα με δηλώσεις στο NBC και το CNBC του κυρίου Μπουρλά, ούτως ώστε να φτιαχτεί ένας νέος τύπος εμβολίου, το οποίο θα περιλαμβάνει και τις τρεις δόσεις. Καλά δεν απόρρισε κανείς. Κάνουμε την τρίτη, αλλά έρχεται νέος τύπος, ποια χρεία. Τέλος πάντων, λοιπόν, προσέξτε τώρα. Αφού είναι έτσι, είπαμε να βρούμε το πρωτότυπο των όσων δήλωσε ο κύριος Μπουρλά, ο οποίος είναι σοβαρός, δεν παίζει με αυτά. Λέει λοιπόν ο Διευθύνων Σύμβουλος στη συνέντευξη στο CNBC, την οποία αναμετάδωσε και το Reuters και την οποία πήραν και τα ελληνικά μέσα και την οποία σχολίαζαν και οι Έλληνες επιστήμονες. Η όμικρον φαίνεται πιο ήπια, αλλά εξαπλώνεται, σας διαβάζω μόταμό τη δήλωσή του, πιο γρήγορα και θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερες μεταλλάξεις COVID. Δεν νομίζω ότι είναι καλά νέα να έχουμε κάτι που διαδίδεται γρήγορα, συνεχίζει ο CEO της Pfizer. Απλώνεται γρήγορα σημαίνει ότι θα είναι σε δισεκατομμύρια ανθρώπους και μπορεί να έρθει άλλη μετάλλαξη. Δεν το θέλουμε αυτό. Ωστόσο προειδοποιώ, είναι δύσκολο να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα από το κύμα των μολύσεων στη Νότιο Αφρική αυτή τη στιγμή. Και συνεχίζει. Απλώνεται γρήγορα σημαίνει ότι μπορεί να έρθει και μια άλλη μετάλλαξη. Θυμίζω ότι ο επικεφαλής, λέει ο Μπουρλά, ιατρικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, ο δόκτορ Άντονι Φάουτσι, ανέφερε πως το Σαββατοκύριακο η Νότιο Αφρική έχει μια εικόνα ότι η όμικρον δεν είναι τόσο σοβαρή όσο αρχικά φοβόταν, ωστόσο για την πλήρη αξιολόγηση του κινδύνου που ενέχει η παραλλαγή απαιτούνται περισσότερα δεδομένα. Και συνεχίζει ο άνθρωπος, διότι η συνέντευξη είναι από κοινού και από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στη Wall Street Journal. Η Pfizer θα μπορούσε να έχει ένα νέο εμβόλιο κατά της όμικρον σε λιγότερο από 100 μέρες. Αλλά για την ώρα είναι δύσκολο να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα από το κύμα των μολύσεων στη Νότιο Αφρική. Μόλις το 5% των Νότιο Αφρικανών είναι άνω των 60 ετών και τα νεότερα άτομα έχουν συνήθως ηπιότερα κρούσματα COVID. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι στη Νότιο Αφρική είναι επίσης οροθετικοί, κάτι που πιθανώς θα οδηγούσε σε πιο σοβαρή ασθένεια από COVID. Και κατέληξε. Αναμένω τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων όμικρον να αυξηθεί δεκάδες ως εκατομμύρια τις επόμενες εβδομάδες. Θα έχουμε μια καλή κατανόηση, ας πούμε πριν από το τέλος του έτους, για το τι ακριβώς είναι μέσα για την κλινική εκδήλωση. Η Pfizer μπορεί να αναπτύξει ένα εμβόλιο που στοχεύει την όμικρον στο Μάρτιο του 2022. Τώρα πείτε μου εσείς αυτά που λέει ο Μπουρλά, τι σχέση έχουν με αυτό που αναπαρήχθη στην Ελλάδα? Είδατε εσείς να λέει τίποτα τέτοιο από αυτά που αναπαρήχθησαν? Για να μην έχετε καμία αμφιβολία, θα αναρτήσω με το πρωτότυπο κείμενο. Όμως δεν σταματήσω εδώ. Έχω και μία διευκρίνηση σε σχέση με τις δηλώσεις του κυρίου Μπουρλά. Τα συμπεράσματα από μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε χθες στο MedRxiv, ενδεχομένως πριν από τις δηλώσεις Μπουρλά, ο οποίος ο ίδιος έτσι κι αλλιώς έχει δηλώσει ότι είναι νωρίς ακόμη, αυτό έχει δηλώσει ο άνθρωπος, για να ξέρουμε, και πολύ περισσότερο να εκτιμήσουμε τα τελικά αποτελέσματα των εργαστηριακών, το τονίζω αυτό,
και όχι των πληθυσμιακών δεδομένων σε σχέση με το κατά πόσον το εμβόλιο της Pfizer εξακολουθεί να διατηρεί την ικανότητά του να αντιμετωπίζει τις βαριές μορφές της νόσου, ακόμη και από την παραλλαγή όμικρον, ή για να το πω διαφορετικά, κατά πόσον η παραλλαγή όμικρον μπορεί να διαφεύγει από το εμβόλιο, ως μη εξουδετερούμενοι από αυτό, έχουν ως εξής. Ο τίτλος μελέτης είναι «Η παραλλαγή όμικρον του SARS-CoV-2 παρουσιάζει εκτεταμένη, αλλά ωστόσο ατελή διαφυγή από την προκαλούμενη από το εμβόλιο της Pfizer διαδικασία εξουδετέρωσης και απαιτεί υποδοχής AC2 για τη λίμωξη». Είναι μια μελέτη από την Νότιο Αφρική σε μικρό δείγμα αλλά με καλό σχεδιασμό. Όσοι ενδιαφέρονται και τη διαβάσουν θα το καταλάβουν. Τα σκέλη της μελέτης είναι δύο. Το ένα, να επιβεβαιώσει ότι για την εμφάνιση της λίμωξης απαιτείται η σύνδεση της παραλλαγής του ιού με τις υποδοχές AC2 και το άλλο να μελετήσει κατά πόσο το εμβόλιο εξακολουθεί να είναι αποτελεσματικό απέναντι στη νέα παραλλαγή και αν ναι, σε ποιες περιπτώσεις. Πώς καταλήγει η μελέτη. Έχει αναφερθεί ότι η διαφυγή της παραλλαγής Β από το εμβόλιο της Pfizer σε επίπεδο εργαστηριακών δοκιμασιών αναφορικά με την εξουδετέρωση ζωντανού ιού είναι σημαντική και τα δικά μας δεδομένα επιβεβαίωσαν αυτά τα αποτελέσματα με περίπου τριπλάσια μείωση του FRNT. 50, συμφωνώ για τη διόρθωση. AC λέγεται το AC2 που λέμε. Παιδιά, γρήγορα διαβάζουμε, συγχωρέστε μας. Αντίστροφο αρέωσης του πλάσματος που απαιτείται για 50% μείωση του αριθμού των εστιών λίμωξης. Είναι ο γεωμετρικός, λέει, μέσος τίτλος. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζουμε σε αυτή τη μελέτη σχετικά με την παραλλαγή όμικρον δείχνουν πολύ πιο εκτεταμένη διαφαγή. Ωστόσο, η διαφυγή ήταν ατελής στους συμμετέχοντες με το υψηλότερο FRNT 50 λόγω προηγούμενης λίμωξης. Προηγηθήσα λίμωξη ακολουθούμενη από εμβολιασμό ή αναμνηστική δόση εμβολίου είναι πιθανό να αυξήσει το επίπεδο εξουδετέρωσης και πιθανότητα να προσδώσει προστασία από τη σοβαρή νόσο στη μόλυνση όμικρον. Παρεπιπτόντως, σας θυμίζω ότι στη χώρα μας οι εμβολιαστικοί μπαμπάδες είχαν φαίνεται δεχτεί την επιφύτηση και από μόνοι τους είχαν δώσει οδηγία στους έχοντες νοσήσει από COVID-19 να κάνουν μόνο τη μία δόση. Τώρα τι έχουν να μας πούν? Μήπως να κάνουν την τρίτη χωρίς να έχουν κάνει τη δεύτερη? Ρε επιστήμη. Όσο για να επανέλθουμε στις δηλώσεις Μπουρλά, αυτές νομίζω ότι πρέπει να διαβάζονται και να ερμηνεύονται χωρίς να παρακολουθείται παράλληλα και το χρηματιστήριο. Reuters. Τι έπαιξε ρόλο στην αναζωγόνηση του χρηματιστηρίου? Αποσπάσματα. Η εμφάνιση παραλλαγής όμικρον σε συνδυασμό με την απόφαση των ΗΠΑ να απελευθερώσουν αποθέματα από το στρατηγικό ενεργειακό τους απόθεμα για να επαναφέρει την αγορά στις προσδοκίες ότι η προσφορά θα ξεπερνούσε τη ζήτηση μέχρι τους πρώτους μήνες του 2022. Η αγορά επικεντρώθηκε επίσης στην επανάληψη των συνομιλιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και λέει και διάφορα άλλα. Η ιδίωρη τηλεσυνομιλία του Τζόι Μπάιντεν με τον Πούτιν. Οι δηλώσεις Μπουρλά, μέσα στο τέτοιο είναι, περί ανησυχιών από την όμικρον και περί αποτελεσματικότητας των εμβολίων, σε αυτό ακριβώς το κλίμα κινούνται. Δεν τέλειωσα, επειδή μας έχουν ζαλίσει. Χθες είχαμε και μια μελέτη στο Nature. Τι λέει αυτή μεταξύ άλλων? Πρέπει ακόμη να περιμένουμε περισσότερα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα και σαφή μηνύματα από τις περιοχές στις οποίες πρωτοεμφανίστηκε η όμικρον. Αυτό επισημαίνει ο Μπεν Νιούρελ, διεπιστημονικός ιολόγος και ανοσολόγος στο Ινστιτούτο Καρολίνσκα της Στοκχόλμης, ο οποίος έχει συνεργαστεί σε μία από τις μελέτες. Από τότε που οι ερευνητές στην Μποτσουάνα και την Νότιο Αφρική εντόπισαν την όμικρον στα τέλη Νοεμβρίου, έκτοτε ομάδες επιστημόνων σε όλο τον κόσμο κάνουν αγώνα δρόμου για να κατανοήσουν τις ιδιότητες παραλλαγής και τους κινδύνους που αυτή εγκυμονεί. Χθες τα γράφει το Nature. Οι δικοί μας δεν τα διάβασαν να τα πούν τουλάχιστον στον κόσμο. Τα προκαταρκτικά δεδομένα από την Νότια Αφρική και απ' αλλού συνηγορούν στο ότι η παραλλαγή είναι ιδιαίτερα μεταδοτική, εξαπλώνεται αρκετές φορές ταχύτερα από ό,τι η Δέλτα και μπορεί να έχει την ικανότητα να προσβάλλει άτομα που έχουν ανοσία σε άλλες παραλλαγές.
Η Όμικρον φέρει μεγάλο αριθμό μεταλλάξεων στην πρωτεΐνη Spike, το πρωταρχικό στόχο των ανοσολογικών αντιδράσεων του οργανισμού μας, και ορισμένες από αυτές τις αλλαγές, όταν παρατηρούνται σε άλλες παραλλαγές, επηρεάζουν την ικανότητα των αντισωμάτων να αναγνωρίζουν τον ιό και να εμποδίζουν τη λίμωξη. Ρε Κατερίνα, βάλε άλλο χαλάκι τώρα, δηλαδή, εντάξει. Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν δύο τύπους εργαστηριακών δοκιμών για να εξετάσουν πόσο καλά μπορεί ο Όμικρον να διαφύγει από την εξουδετέρωση ή το μπλοκάρισμα του ιού από τα αντισώματα που έχουν αποκτηθεί από τον εμβολιασμό και την προηγηθήσα νόσηση. Η μία προσέγγιση χρησιμοποιεί μολυσματικά σωματίδια SARS-CoV-2 που συνήθως απομονώνονται από άτομα που έχουν μολυνθεί με Όμικρον. Η άλλη χρησιμοποιεί σωματίδια ψευδοϊού, μια γενετικά τροποποιημένη έκδοση ενός άλλου ιού, που χρησιμοποιεί την πρωτεΐνη της ακίδας Spike SARS-CoV-2 για να μολύνει τα κύτταρα. Τα αποτελέσματα των τεσσάρων ξεχωριστών ομάδων υποδηλώνουν όλα ότι η Όμικρον αυλήνει την ισχύ των εξουδετερωτικών αντισωμάτων σε μεγαλύτερο βαθμό από οποιαδήποτε άλλη κυκλοφορούσα παραλλαγή του SARS-CoV-2. Ωστόσο, η έκταση της διαφυγής της Όμικρον διέφερε μεταξύ των διαφόρων μελετών, οι οποίες εξέτασαν αίμα από άτομα με διαφορετικό ιστορικό εμβολιασμού και φυσικής μόλυνσης. Αυτό λέει το Nature. Εδώ είμαστε πάλι. Επειδή προηγουμένως λοιπόν έκλεισα στο πρώτο σκέλος, γιατί θα πούμε τώρα τα πιο ενδιαφέροντα, λέγοντάς σας ηρωνικά ότι δεν χρειάζεται να παρακολουθούμε το χρηματιστήριο. Ακριβώς επειδή το παρακολουθούμε, οι δηλώσεις που γίνονται και ερμηνεύονται, παρερμηνεύονται, πάντως του Μπουρλά ήταν πολύ προσεκτικές, σας ακούσατε, και όχι αυτό που ήρθε στην Ελλάδα, δεν θα πρέπει να διαβάζονται και να ερμηνεύονται χωρίς να παρακολουθείτε παράλληλα το χρηματιστήριο. Το λέω, πέρα από την ηρωνική αναφορά, δεν χρειάζεται να παρακολουθούμε. Ασφαλώς και χρειάζεται, γιατί τότε καταλαβαίνετε το ανέβα κατέβα, το σπρεν, το ράλι τιμών και τι γίνεται ακριβώς για αυτά που λέτε.